κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, εν το μέσο της νυχτός, κανονικότατα, καλημέρα ή καλησπέρα σας. Απέτυχα, γιατί είμαι προδότης, δοσύλλογος, Γέρμανο Τσολιάς, σκουλίκι που έκλεψε την ψήφο σας για δικό του όφελος, αλήτης, χαμερπής, κάθαρμα και κάποια άλλα τα οποία δεν έχουμε αυτό το X που είναι για τις εκπομπές σας ακατάλληλες, οπότε δεν θα σας το πω. Το έγραψε στο Facebook μετά τις εκλογές. Τα είχε ακούσει όλα αυτά. Όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε στην Ελλάδα κάτι αδιανόητο. Το πρώτο κόμμα της διπλανής πόρτας. Έφτασε κοντά στη Βουλή, κλώτησε την καρδάρα με το γάλα. Τώρα παραιτήθηκε από πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά και πάει για συνέδριο. Ποιος είναι, τι πρεσβεύει τελικά. Μπορεί απόψε ευθέως με τον Θάνο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ή καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ένας διαδικτυακός φίλος στο Facebook, όταν ανάρτησα ότι θα είμαστε μαζί απόψε το βράδυ, μου λέει, α, ωραία, λέει, θα δω την εκπομπή σε καναπέ από δέρμα δημοσίου υπαλλήλου. Και έχετε γράψει στο παρελθόν, σε αυτή την περιόνιμη επιστολή προς Μέρκελ, ότι οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αμόρφωτοι και χαμηλής νοημοσύνης, χωρίς καμία ικανότητα και διάθεση για εργασία. Κατά πρώτον, αυτό θεωρείτε ότι ισχύει, και δεύτερον, μήπως είναι διχαστικό και δεν το χρειαζόμαστε? Κατά πρώτον, χρειαζόμαστε λίγο κυτρινισμό να ανεβάσουμε τα νούμερα, νομίζω. Παρατηρήστε την εισαγωγή μου, γι' αυτό το λέτε. Βεβαίως, γι' αυτό το είπανε. Διότι από τότε και πριν από τότε, έγραψα εκατοντάδες κείμενα. Εκατοντάδες. Τα οποία είναι θεωρητικά, πρακτικά, τεχνοκρατικά, φιλοσοφικά, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, από αυτά που γράφω. Γιατί οι πάντες θυμούνται αυτό? Μήπως έχουμε μία ροπή στο να θεωρούμε σημαντικό το ασήμαντο? Διότι και αυτή η επιστολή δεν ήταν επιστολή. Το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα το πω ακόμα μία. Εξοχότατη κυρία Μέρκελ. Μισό λεπτό, λέμε για το άλλο σχόλιο. Το άλλο δεν ήταν επιστολή. Δεν ήταν επιστολή. Ήταν ένα δεικτικό, πικρόχολο σχόλιο, το οποίο ήταν μετά από καταιγισμό ύβρεων που είχα λάβει και λέω, έτσι θεωρείτε, αυτό θεωρείτε ότι είμαι. Οκ, αυτό είμαι. Τι καταλαβαίνετε λοιπόν? Διότι κάθε άνθρωπος που εκτίθεται πρέπει να διαχειριστεί μια εικόνα που δεν είναι ο εαυτός του. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ο συγκεκριμένος δηλαδή επιστολογράφος που είπε ότι θα καθίσω, θα το δω σε καναπέ από δέρμα δημοσίου υπαλλήλου, αντιλαμβάνεται τον Τζίμερο ή τη Δημιουργία ξανά σαν δημοσιοϋπαλληλοφάγους. Δεν είναι έτσι. Είναι προημέλος της ΚΝΕΟ. Αν έχετε, τότε μπορεί να καθίσει, μπορεί να καθίσει σε καναπέ από δέρμα απολυμμένο από το ριζοσπάστη ή απλήρωτου από το ριζοσπάστη και από την τυποεκδοτική. Το γράφετε συχνά στο Facebook, ότι καλό τους εργαζομένους του ριζοσπάστη να κάνουν κατάληψη στα γραφεία του κουκούες των περισσότερων. Να δω την Παπαρίγα να καλεί τα ΜΑΤ. Αυτό θα είναι η δικαίωση του σωσέλισμου. Θα λέει κανείς ότι δεν τα χρειάζεται. Όλοι αυτοί λοιπόν, και είναι σύνηθες αυτό το πράγμα, βλέπουν μια εικόνα η οποία παρήχθη από διαμεσολαβητές. Είτε οι διαμεσολαβητές είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία καλοπροαίρετα σε ρωτάνε ποια είναι η άποψη για την παιδεία. Και πάνω που ξεκινάς, στα 10 δευτερόλεπτα ή έστω στα 30 δευτερόλεπτα, σε σταματάνε και σου λένε, και τώρα πείτε μας για το ασφαλιστικό. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μην καλέσετε τον Τζίμερο, και το ζητάω αυτό, αλλά να κάνετε μια εκπομπή η οποία να αφορά ένα θέμα, να κρατήσει μια ώρα, και να έρθουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που είναι ειδικοί για αυτό το θέμα, να μιλήσουν οι ειδικοί. Γιατί έχουμε βαρεθεί από πολιτικούς οι οποίοι τοποθετούνται επί παντός του επιστητού και περιλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτό. Ναι, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι μετά την αποτυχία της δημόσιας τηλεόρασης να υπηρετήσει τέτοιου είδους σκοπούς, βρισκόμαστε και απέναντι σε μια πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα. Χρειάζεται να κυτρινίσουμε πολλές φορές, βλέπετε την εισαγωγή μου και τα σχετικά. Δηλαδή, να κάνω λοιπόν μια εκπομπή για την παιδεία, να έρθουν εδώ πέρα 5 άνθρωποι, όσα κόμματα είχαν προγράμματα για την παιδεία, Φερρυπίνη, οι ανεξαρτοί Έλληνες δεν είχαν πρόγραμμα για την παιδεία. Και θα πάρουμε. Γιατί οι άνθρωποι για την παιδεία δεν θα πλακωθούν, ούτε θα πετάνε νερό ένας στον άλλον. Αυτό όμως χρειαζόμαστε πια. Αυτό χρειαζόμαστε πια.
Γιατί το κυνήγι της τηλεθέασης, να σας πω, στην πιάτσα είμαι 25 χρόνια. Το κυνήγι της τηλεθέασης. Μπας και τσιμπήσουμε καμιά διαφήμιση από τον επίσης διεφθαρμένο κόσμο των διαφημιστών. Διαφημιστής. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είχα διαχωρίσει τη θέση μου από το 1993. 1993, όταν τα λεφτά πέφτανε από τον ουρανό με τη σέσουλα. Δεν τα πήρατε τότε, δεν κάνατε έτσι να πιάσετε λεφτά. Πήρα χρήματα από δουλειά μου. Δεν πήρα ούτε μία δεκάρα, και το ξέρει αυτό η πιάτσα, ούτε μία δεκάρα κάτω από το τραπέζι. Ούτε, ούτε μία δεκάρα για προμήθεια. Μπορεί να μας βλέπει κόσμος αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν έχει καμία αντίληψη του πώς κάποια χρήματα πηγαίνουν κάτω από το τραπέζι, τι είναι τα payroll. Δηλαδή, πώς ένας διαφημιστής μπορεί να πάρει λεφτά κάτω από το τραπέζι. Δεν απάντησα όμως στον πρώτο. Έχετε και δίκιο. Κάποιος θα μου πει ότι. Αλλά κάνω κοίταξε, και εγώ αυτό. Κοίταξε, από την παιδεία στο εμφανιστικό. Ναι. Λοιπόν, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι αξίζουν και αυτοί που δεν αξίζουν. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Σε όποια δημόσια υπηρεσία και να πάτε, θα δείτε αυτόν που βαριέται, αυτός που σου λέει τι ώρα ήρθες, ήρθες 2 και 3 λεπτά, κλείσαμε. Και είναι εκείνος ο οποίος θα σου πει, έλα να σε εξυπηρετήσω εγώ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι το ξέρουν καλύτερα. Όταν, σύμφωνα με τις επίσημες έρευνες, οι μισοί τουλάχιστον δεν ξέρουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή το 2013, πείτε μου εσείς ποιος είναι ο κατάλληλος χαρακτηρισμός. Και όταν ξέρουμε πώς έχουν προσληφθεί, χρειάζονται λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οριζόντιες περικοπές, το έχω πει άπειρες φορές, κάνουν κακό σε αυτούς οι οποίοι βγάζουν τη δουλειά. Διότι στο δημόσιο υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι, τους συναντάμε, τους ξέρουμε. Όσο περισσότερο ανακατεύομαι με τους δημόσιους χώρους, όλο και περισσότερο βλέπω άξιους ανθρώπους. Όμως ναι, αυτή είναι η μειοψηφία. Εξοχότατη. Αν ήμουν μειονότητα, μάλλον, όχι μειοψηφία, η μειονότητα. Μειοψηφία είναι μετά. Είναι όταν ψηφιστεί. Έχουμε μια εκλογική διαδικασία. Ένα λάθος. Ορθότατο. Όπως επίσης το ανθυποψήφιος, ο κύριος Σαραντάκος, έγκριτος φιλόλογος, λέει ότι μπορεί και να μην είναι ακριβώς σωστό. Το χρησιμοποιήσατε καθώς παραιτηθήκατε τώρα πάλι σε ανάρτησή σας αλλά και σε ανακοίνωση στη δημιουργία ξανά, καθώς πηγαίνετε σε συνέδριο. Θα σας πω, ακόμα και νεολογισμός να είναι, η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείται καμιά δεκαριά χρόνια τώρα και. Έχει προέλθει από την Κύπρο. Και, ναι. Από εκεί. Το διάβασα αυτό το άρθρο. Ακόμα και νεολογισμός να είναι, είναι σωστός. Η γλώσσα εξελίσσεται και υιοθετεί λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν καλύτερα κάτι. Συνυποψήφιος είναι, ας πούμε, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ενός συνδυασμού. Ανθυποψήφιος είναι αυτός που είναι υποψήφιος. Απέναντι αλλά είναι αντίπαλος. Εμένα μου φαίνεται πιο σωστός. Αυτός ο χαρακτηρισμός. Μου φαίνεται όμως εντελώς λάθος το να θεωρείται υποτιμητικό, σαν να λέμε ανθυπολογαγός. Ξέρετε, ακόμα και αυτό είναι αντί του υπολογαγού. Υπάρχει στρατηγός, αντιστράτηγος. Δεν υπάρχει ανθαντιστράτηγος. Υπάρχει υπολογαγός, υπάρχει στρατηγός, υπάρχει αντιστράτηγος, υπάρχει υποψήφιος, υπάρχει και εξοχότατος. Και υπάρχει και εξοχότατη, όπως αποκαλείται την κυρία Μέρκελ, σε μια επιστολή η οποία ήρθε στο φως. Την εποχή που θα βόλευε πολλούς να μην μπει η δημιουργία ξανά. Πρέπει να περάσω στη Βουλή. Από όλα τα στάδια του κίτρινου τύπου. Ναι, έχω εκτεθεί, θα το υπομείνω και αυτό. Ναι. Αν ήμουν στη θέση σας, θα έλεγα να πάει στο διάολο αυτή η απέσια χώρα. Επαναλαμβάνω. Κύριε Μπογδάνε, ότι δεν περίμενα από εσάς να ξεκινήσετε με τον Γερμανό Τσολιά και μετά να πάτε στην. Δεν πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη. Στην επιστολή. Εάν ταυτόχρονα βάλετε όλα αυτά που έγραψα. Ας πούμε, το άρθρο μου στην Athens Voice που αφορά το αγροτικό. Δύο άρθρα Βεβαίως. Που αφορούν το αγροτικό. Τα τρακτέρατα του κάμπου. Παρατηρείτε ότι σας διαβάζω. Ότι δεν αφήνω στην άκρη τα κείμενα τα οποία γράφετε. Όμως είναι υποχρέωση από τη στιγμή που ορισμένα πράγματα έχουν συζητηθεί και είναι η πρώτη τηλεοπτική μας συνάντηση μετά από την περίοδο των εκλογών. Ορισμένα πράγματα τα βάλω στην άκρη. Συνεπώς, αφήνω τα τρακτέρατα του κάμπου. Έχουμε μπροστά μας καιρό και θα ήθελα να κλείσουμε το κεφάλαιο επιστολή Μέρκελ. Τα ιερά τρακτέρατα. Τα ιερά τρακτέρατα του κάμπου, το οποίο πρώτα δημοσιεύτηκε στην Athens Voice και μετά εμπλουτισμένο στο site της δημιουργίας Κανά. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι σημαίνει κίτρινος τύπος. Μια επιστολή που αποστέλεις σε έναν αρχηγό κράτους, Γερμανό, θα είναι ηλίθιο να τη γράψεις στα ελληνικά. Έτσι δεν είναι? Ισχύει. Ναι. Δεν θα τη διάβαζε κανένας. Η επιστολή λοιπόν εστάλει στα γερμανικά. Η προσφώνηση, η συνήθις προσφώνηση στα γερμανικά είναι «sehr geehrte», δηλαδή πολύ αξιότιμη. Και αυτή ισχύει και για το φίλο και ισχύει και για τον πρωθυπουργό. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές προσφωνήσεις ανάλογα με το βαθμό. Ενδεικτικό αυτό της νοοτροπίας του λαού. Δεν μένω στο εξοχότατη. Προσέξτε. Είναι ορθόν το εξοχότατη. Πιστεύω λοιπόν με την προσήκουσα προσφώνηση στα γερμανικά. Κάνε πρόβλημα μέχρι εδώ? Και μεταφράζεται, αποδίδεται μάλλον στα ελληνικά και τοποθετείται η προσφώνηση η οποία βάσει πρωτοκόλλου απευθύνεται
στον Πρωθυπουργό μιας χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το εξοχότατη. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι να πάει στο διάολο αυτή η απέσια χώρα. Το ότι αυτό έγινε θέμα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τουλάχιστον το δημοσιογραφικό κοινό. Δεν λέω το υπόλοιπο κοινό, όσο υιοθετεί όποιο μέρος του κοινού υιοθετεί αυτή την τοποθέτηση. Το να πάει στο διάολο λοιπόν αυτή η χώρα είναι αυτό που λέει κάθε Έλληνας όταν είναι σε μια δημόσια υπηρεσία και τον στέλνουν από τη μία, από το ένα γραφείο στο άλλο, από το ένα γραφείο στο άλλο και ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται με τα δικά του χρήματα, είναι εκεί για να τον εξυπηρετήσουν και προστατεύονται από έναν μηχανισμό ο οποίος την έχει στείλει στο διάολο αυτή τη χώρα χωρίς να πει κουβέντα. Mm-hmm. Με ευχές η Ελλάδα έχει καταβαραθρωθεί. Με τις ευχές των πολιτικών, με τα ωραία λόγια. Αυτή λοιπόν η επιστολή, η οποία ήταν 8 σελίδες και περιέγραφε την παθογένεια του ελληνικού συστήματος, λέγοντας ότι δεν είμαστε εμείς διεφθαρμένοι, αλλά είναι η πολιτική μας διεφθαρμένη, αποσιωπήθηκε και το μόνο που είχαν να πούν οι συγκεκριμένοι. Κάθονται στο τσιτάτο, παπαγάλοι σε διατεταγμένη υπηρεσία, ήταν το να πάει στο διάολο αυτή η χώρα. Υπάρχει ένα βιντεάκι. Πολύ φοβάμαι ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα πάει. Υπάρχει ένα βιντεάκι επί τη ευκαιρία στο YouTube από την κάλυψη των γεγονότων μετά την 17η Ιουνίου όσον αφορά στις αποχωρήσεις από τη δημιουργία ξανά που δείχνει ένα μέρος από το δελτίο ειδήσεων του Sky και λέει ο Sky σε διατεταγμένη υπηρεσία, δεν το έχει γράψει η δημιουργία ξανά και δεν θέλω να μιλήσω για άλλα κανάλια. Συνεπώς αναφέρω τον Sky. Ο Sky σε διατεταγμένη υπηρεσία χτυπάει τη δημιουργία ξανά για να μην μπει στη Βουλή. Θεωρείτε ότι πολεμηθήκατε από κεντρικές αποφάσεις στο μεσοδιάστημα των δύο εκλογών? Βεβαίως, βεβαίως. Σαφέστατα. Διότι το 2,2 ήταν ένα απειλητικό ποσοστό δεδομένου ότι έδειχνε έντονη τάση ανόδου. Το 2,2 μπορούσε να στερήσει την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Η εντολή λοιπόν ήταν εξαφανίστε τους. Θεωρώντας ότι αρκετοί ψηφοφόροι μας προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά η μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων που ψήφισε δημιουργία ξανά ήταν αυτοί που λέγαν καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κανένας και είχαν αυτό που θα λέγαμε απολυτική στάση. Όχι επειδή δεν είχαν πολιτική σκέψη, αντιθέτως επειδή είχαν. Πάντως από τους 13 του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημιουργίας ξανά, σε αυτό το μεσοδιάστημα των εκλογών, έφυγαν 9. Μείνατε όλοι και όλοι 4. Είναι ίσως αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν την σύμπραξη με τη δράση, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν τη σύμπραξη με τη δράση με τον τρόπο που έγινε. Υπάρχουν όμως πρώην στελέχη της δημιουργίας ξανά, ολοκληρώνω και ο λόγος σε εσάς, που θέτουν ως βασική ένσταση την αντίθεσή τους απέναντι στο ύφος με το οποίο διαχειριστήκατε εσωκομματικά εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, μία Κυριακή είχατε μία συνάντηση το πρωί, μετά είδατε τον κύριο Μάνο, μετά γυρίσατε το βράδυ, είπατε θα γίνει αυτό το οποίο λέω εγώ, θα έχουμε και στήριξη συστημική και ότι το πράγμα το πήρατε λίγο αλαζονικά. Ναι. Δείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία της δημιουργίας. Όλα αυτά που περιγράφετε είναι φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποφασίσει να κατέβουν στο γήπεδο να παίξουν μπάλα. Μέχρι τώρα ο χώρος των μεταρρυθμιστών, ο λεγόμενος κεντρώος χώρος, αυτός δηλαδή που προσδιορίζεται από την κεντροδεξιά μέχρι την κεντροαριστερά, ήταν χώρος σχολιαστών, ηδημόνων, Ναπολεόντων ή Ναπολεοντίσκων. Και το μόνο που κάναν ήταν να γράφουν ένα άρθρο, να παίρνουν 10 like ή 10.000 like και αυτό να είναι όλο. Εμείς είπαμε ότι αν δεν γίνει μια θεσμική επανάσταση, δηλαδή αν οι άνθρωποι της παραγωγής δεν κατέβουν στην πολιτική και να εκτεθούν. Να εκτεθούν, να δεχθούν, ας πούμε, και αυτά τα σχόλια. Να δουν την εικόνα τους να στραπατσάρεται, να σπηλώνεται. Να δουν το όνομά τους στα μανταλάκια με 3.000 απίθανες επινοημένες ιστορίες. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Οι γνωστοί παίκτες της πολιτικής ζωής θα μοιράζουν την πίτα, θα κρατάνε και το μαχαίρι, θα παίρνουν και τα μεγαλύτερα κομμάτια, θα πετάνε και 5 ψίχουλα στους πελάτες τους για να μην διαμαρτύρονται και αυτό θα συνεχίζεται όσο υπάρχει πίτα και όσο μικραίνει η πίτα, το ίδιο θα γίνεται πάλι. Γιατί αυτό βλέπουμε να γίνεται τώρα. Λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε να παίξουμε μπάλα σε ένα γήπεδο βρώμικο, δυσόδες και ναι, λερωθήκαμε. Δεν γίνεται. Και έφυγε μισή εντεκάδα. Όχι μισή, 9 στους 13. 9 νυχτή σχεδόν. Έφυγαν και με προσωπικές πικρίες. Εγώ μένω στις προσωπικές πικρίες. Έφυγαν κάποια στελέχη τα οποία είχαν
παλιότερο πρόβλημα με τον Στέφανο Μάνο, διότι προέρχονταν από τους Σταύρους, προέρχονταν από ομάδες τέλος πάντων οι οποίες κάποια στιγμή αποχώρησαν από τον Μάνο. Και ναι, υπήρξαν κλειδονισμοί, βέβαια. Έφυγαν όμως και στελέχη που δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τον Στέφανο Μάνο. Πάντα γίνεται αυτό. Διότι όταν κάτι ξεκινάει από το μηδέν, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μια πλατφόρμα ιδεολογική σαφής. Ακόμα και τώρα η δημιουργία ξανά δεν έχει αυτό που λέμε μια σαφή ιδεολογική πλατφόρμα. Δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί αυτό. Διότι από την ιδρυτική συνδιάσκεψη του Μαρτίου, που ψηφίσαμε 278 άνθρωποι, προσέξτε, 11 Μαρτίου, τα μέλη, τα εγγεγραμμένα, τα ταμιακώς ενήμερα, ας πούμε, που λένε τα κόμματα της δημιουργίας, ήταν 278. 7 εβδομάδες μετά, ήμασταν 136.000. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακριβώς έχουν διαφορετικές γνώμες, διαφορετική στρατηγική, ακριβώς διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική προέλευση. Μιλώντας λοιπόν, με πρώην στέλεχό σας. Όταν βρέθηκα, συγγνώμη, επειδή είναι σημαντικό αυτό, γιατί όλη η ιστορία είναι για αυτή την περιόνιμη συνεργασία, λες και ήταν ένα έγκλημα καθοσιώσεως. Όταν φαινόταν ότι οι εκλογές πάνε σε άγρια πόλωση και ότι το σύστημα θα μας χτυπούσε με οποιοδήποτε τρόπο. Και να είστε σίγουρος ότι εάν φαινόταν ότι η δημιουργία ξανά είναι πιο πάνω στα ποσοστά, αυτά που θα βλέπατε και οι ιστορίες που θα βγαίνουν εναντίον μου θα ήταν 10 φορές τόσες. Όταν λοιπόν φαινόταν ότι η πόλωση πάει τόσο να δημιουργήσει ένα τόσο άγριο σκηνικό, ναι, είναι λογικό να πεις ότι θα πρέπει να συνεργαστώ με κάποιους με τους οποίους, ρε αδερφέ, πιστεύω τα ίδια πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά στη μεταρρυθμιστική ατζέντα που χρειάζεται η Ελλάδα. Μπορεί στα υπόλοιπα να μην έχουμε κοινές απόψεις, αλλά μία συνένεση και συνεργασία δεν χρειάζεται πια αυτός ο τόπος. Αυτό δηλαδή που τότε φάνηκε αιρετικό, τώρα είναι κοινός τόπος. Το ρεπορτάζ για απόψε. Εκτός από το να συμφωνήσει σε ορισμένα από αυτά τα οποία λέτε για την κοινή πλατφόρμα, για το ένα μίνιμουμ κοινής ατζέντας και τέτοια, είπε ότι πολλές φορές όμως δρούσατε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν αλλοπρόσαλος. Και αυτό το έχω ακούσει από διάφορα στελέχη εκείνης εποχής. Δηλαδή, Φερρυπίν, εκείνη την Κυριακή, λέτε κάτι το πρωί στην Εθνική Επιτροπή, πηγαίνετε, συναντάτε τον Μάνο, επιστρέφετε το βράδυ μαζί με έναν τραπεζικό που μόλις είχε εμφανιστεί και τους λέτε: εγώ θα πω τι θα γίνει. Ή έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Μάνο, έχει αναφέρει ο κύριος Μάνο στην Φιλελεύθερη Συμμαχία, εσείς δεν έχετε προβάλλει κάποιο είδους ένσταση. Και την τρίτη στη συνέντευξη τύπου λέτε: εγώ με το Βαλιανάτο δεν προχωράω, και μάλιστα με ένα ύφος το οποίο δίνει ιδιαίτερα αλγινή εντύπωση. Το ερώτημα είναι το εξής. Κάνατε κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αρνηθεί. Το πρώτο grassroots κίνημα στην Ελλάδα. Έκανα χίλια πράγματα και έκανα και 50 λάθη. Τα λάθη αυτά. Έκανα και 50 λάθη. Δεν σας λέω δύο, γιατί δύο αναφέρατε. Εγώ σας λέω ότι έκανα 50 λάθη. Αλλά δεν τα έκανα από πρόθεση. Τα έκανα γιατί ήθελα επιτέλους οι μεταρρυθμιστές, οι άνθρωποι που έχουν την κοινή λογική, οι ευρωπαϊστές, να βρουν έναν κοινό τρόπο έκφρασης. Και ο πάρα πολύ σύντομος χρόνος στον οποίο έπρεπε να πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η πίεση από όλες τις πλευρές, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πίεση ήταν από όλες τις πλευρές, ακόμα και για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία το 2,2 το ήθελε σαν ξερολούκομο. Εγώ αν ήθελα σήμερα θα ήμουν στη Βουλή τουλάχιστον. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να συνεργαστώ με κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγιάνει τον εαυτό του. Κύριε Τζίμερε, χαίρομαι. Άρα έπρεπε λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις. Εάν δεν συνεργαζόμασταν και ο πόλεμος έπαιρνε άλλες διαστάσεις και δεν μπαίναμε στη Βουλή, γιατί πολύ πιθανό να μην μπαίναμε. Ξέρετε, όταν σε πολεμάει όλο το σύστημα, δεν έχεις και μεγάλες άμυνες. Όταν ναι, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω ο Sky, η αλήθεια είναι ότι προέβαλε αρκετά τη δημιουργία. Ωστόσο, από ένα σημείο και ύστερα σιώπησε κι αυτός. Ήμασταν τουλάχιστον οι πρώτοι. Ναι. Όταν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν απίστευτη λάσπη για θρησκεύματα ανύπαρκτα, για ιστορίες ανύπαρκτες, για ιδιότητες ανύπαρκτες. Εάν λοιπόν δεν μπαίναμε, τι θα λέγαν? Κοίταξε τον Αλαζόνα που δεν συνεργάστηκε. Κοίταξε τα Τσουτσέκια. Βγήκαν προχθές, ας πούμε, με ένα κόμμα και φτύνουν όλους οι οποίοι είχαν μια πορεία σε αυτό το χώρο και πόνεσαν και μάτωσαν και τα ίδια. Τις ίδιες απόψεις τις υποστήριξαν χρόνια πριν, όταν δεν ήταν, λέτε, όταν δεν ήταν τόσο δημοφιλής. Λέω, στέκομαι σε αυτό το οποίο λέτε και χαίρομαι που το λέτε. Έκανα και 50 λάθη. Βεβαίως. Έχει λείψει σε πολλούς. Θα ήθελα να αφήσουμε τα λάθη και τα ορθά όταν κάθεσαι στην άκρη. Όταν εμείς είπαμε ότι θα βγούμε στη σκηνή για να οργανώσουμε ένα κόμμα, που δεν ξέρουμε πώς οργανώνεται ένα κόμμα. Δεν ξέρουμε. Από την αρχή το κάναμε. Το κάναμε όπως θα το κάναμε στη δουλειά μας. Αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι.
Γιατί στην πολιτική δεν ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν στην ιδιωτική, ας πούμε, οικονομία ή γενικά σε μια αγορά. Στην πολιτική το παιχνίδι παίζεται 100% βρώμικα και πρέπει να το μάθεις. Εμείς ήμασταν και αφελείς. Λάθος και αυτό. Μ' αρέσει που βλέπω έναν αυτοκριτικό και ανθρώπινο Θάνο Τζίμερο. Πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει και αρκετούς από τους τηλεθεατές μας, αλλά έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία συμβαίνουν τώρα. Έχουμε απεργίες, έχουμε το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, έχουμε τις κρίσεις σας για το ΣΥΡΙΖΑ ή ίσως και τις μη πολλές κρίσεις σας για τη Χρυσή Αυγή και μια πλειάδα ζητημάτων τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Στη διάθεσή σας και στη διάθεση των τηλεθεατών, όσο σκληρή και αν είναι. Διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες, κύριοι, μείνετε μαζί μας. Μιλήσατε πριν για γήπεδο. Ότι όταν κατεβαίνεις στο γήπεδο, κύριε Τζίμερε, καλώς ήρθατε, επί τη ευκαιρία κυρίες και κύριοι, σας παραμέλησα μισό λεπτό. Όταν κατεβαίνεις στο γήπεδο πρέπει να παίξεις μπάλα, πρέπει να λερωθείς, πρέπει να ματώσεις, πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα. Πάλι στο διαδίκτυο, προϋπαντίζοντας ουσιαστικά σαρκαστικά λίγο τη σημερινή μας συνάντηση, λέει, τώρα αύριο θα παίξει μπάλα ο νεοφιλελευθεριακός με την πανφιλελεύθερη θύελα. Ένας είστε εσείς, ο άλλος είμαι εγώ. Μιλήσατε και για κεντρό χώρο και είπατε ότι δεν έχει σαφή ιδεολογική τοποθέτηση αυτό το οποίο κάνατε. Τελικά είστε φιλελεύθερος, δεν είστε φιλελεύθερος, τι είστε? Εάν σας πω ότι είμαι αυτό. Θα σας πω ότι είμαι libertarian, ας πούμε, ναι. Liberal. Τι θα καταλάβετε? Εάν σας πω ότι είμαι σοσιαλδημοκράτης, αν σας πω ότι είμαι φιλελευθερίζων σοσιαλδημοκράτης, τι θα καταλάβετε? Θα καταλάβει ο καθένας αυτό που έχει κατασκευασμένο στο μυαλό του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, διότι σε κρίνει βάση ενός ήδη υπάρχοντος σχεδίου, μιας προσωπικότητας φαντασιστικής και δεν γίνεται η κουβέντα για τις απόψεις, για τις προτάσεις, για τις λύσεις. Για παράδειγμα, στο τελευταίο μου άρθρο που αφορά την αναμόρφωση στην γεωργική παραγωγή γράφω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 500.000 αγρότες θεωρητικά ή ιδιοκτήτες αγροτικής γης οι οποίοι να μένουν σε πόλεις, να έχουν 10 στρέμματα στο χωριό του παππού τα οποία να είναι μπαΐρι, έτσι το λένε στο χωριό, ακαλλιέργητα δηλαδή, εδώ και 20-30 χρόνια. Χαμηλότερος μέσος όρος κλήρου ενδεχομένως σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα. Χαμηλότατος μέσος όρος, 46 στρέμματα. 48 στρέμματα 48. Γεωργική εκμετάλλευση μέσος όρος και 7 στρέμματα ο μέσος όρος αγροτεμαχίου. Την ώρα που στην Ιταλία ή την Πορτογαλία είναι 200-300 και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα στην Αυστρία είναι 190, στη Γαλλία είναι 520 και στη Δανία που θα γινόμασταν Δανία του Νότου είναι 590. Δεν γίνονται με εξαγγελίες αυτά. Και είπαμε λοιπόν ότι επειδή ξέρετε και η έννοια του κατέχω γη φιλοσοφικά μπάζει λίγο. Δηλαδή αυτή η γη είναι δικιά μου. Τι μπορεί να την κάνεις δηλαδή μεγάλη που είναι δικιά σου, να τη σκάψεις ας πούμε στα 100 μέτρα. Τίποτα, μπορεί να την έχω εκεί πέρα και να την βλέπω. Πρέπει να μου τη φορολογήσεις. Ναι, όχι, όχι καθόλου. Ίσα-ίσα, δεν λέμε για τη φορολογία. Μιλήσαμε για. Να τη βγάζω και εγώ το άχτη. Να το βγάλουμε όλοι οι Έλληνες αυτό το άχτη, διότι δεν μπορείς να φορολογήσεις κάτι που δεν σου προσφέρει εισόδημα. Θα πάμε και αργότερα. Για παράδειγμα, αυτό το λένε οι φιλελεύθεροι. Μιλήσαμε λοιπόν, να σας πω για το φιλελεύθερο. Εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά μιλάμε παραδείγματα, όχι με ταμπέλες. Να σταματήσουμε να μιλάμε με ταμπέλες. Μιλήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός αναδασμός. Δηλαδή, αφού οριστούν οι χρήσεις γης, να πει η αρχή η οποία θα ορίσει τις χρήσεις γης επιτέλους, ότι κοίταξε να δεις, αυτή είναι η γεωργική εκμετάλλευση. Και εσύ που έχεις 10 στρέμματα στο χωριό και κάθονται, είσαι υποχρεωμένος όχι να τα πουλήσεις ή να τα παραχωρήσεις ή να στα δημεύσουμε, αλλά να τα προσφέρεις για εκμετάλλευση και θα παίρνεις και ένα αντίτιμο. Εκεί που ήταν και κάθονταν, ας πούμε, και δεν σου απέφεραν τίποτα, θα τα πάρει ο αγρότης και αυτά και τα διπλανά και τα άλλα που κάθονται και θα δημιουργηθεί μια καλλιέργεια που να αρχίσει να έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό είναι αριστερό. Τι θα σας πω, ότι είμαι αριστερός? Αν σας πω ότι είμαι αριστερός, θα ταυτίσουν κάποιοι αυτές τις απόψεις. Δεν είναι απαραίτητα αριστερό. Θα ταυτίσουν, λέω, κάποιοι αυτές τις απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ή με το ΚΟΥΓΕ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για πρακτικές λύσεις. Διότι το να
πληρώνεις χρήματα, ας πούμε, στο κράτος και να ζητάς λογαριασμό για το τι τα κάνανε αυτοί οι χριστιανοί που τους τα δώσες, δεν είναι ούτε δεξιό ούτε αριστερό. Είναι κοινός νους και είναι αναγκαίο. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η κουβέντα, αριστερός, δεξιός, φιλελεύθερος, δεν είπα ποτέ ότι είμαστε φιλελεύθεροι και πολύ περισσότερο νεοφιλελεύθεροι. Σε κάποιες απόψεις βεβαίως έχουμε φιλελεύθερες απόψεις. Σε κάποιες άλλες έχουμε απόψεις που κάποιοι τις χαρακτηρίζουν κάπως αλλιώς. Δεν με ενδιαφέρει να κουβεντιάσουμε για απόψεις συγκεκριμένες, για θέσεις συγκεκριμένες και οι τηλεθεατές, ο καθένας ας βάλει την ταμπέλα του τρία. Θα ήθελα να σταθώ την ερώτηση τηλεθεάτριας της Ζήνας Κρούστη ή Κρουστή που λέει που τοποθετείται πολιτικά και επικρατεί μια γενικότερη θολούρα με βάση τις δηλώσεις. Όχι, έχω την αίσθηση τουλάχιστον πώς. Με βάση τις δηλώσεις του, λαϊκή δεξιά, άκρα δεξιά, σκέτη δεξιά, κεντροδεξιά ή είναι ποτπουρή? Γιατί σε κάτι μπουρδουκλωμένο συνονθήλευα μου μοιάζει και δεν είναι κακόβουλη, οφείλω να σας πω, από τα γνωστά τρόλ του διαδικτύου. Μισό λεπτό, ολοκληρώνω και σας κάνω πάσα. Μετανάστες να απελαθούν όσοι δεν αιτούνται άσυλο και να χρησιμοποιηθούν ως φθηνό εργατικό δυναμικό σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Αυτό ένας φιλελεύθερος, που το πάω, ότι μιλάμε για τον κεντρό χώρο. Ο κεντρό χώρο υποτίθεται ότι έχει έναν φιλελεύθερο παρονομαστή. Mm-hmm. Αλλά αυτό το τελευταίο, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιηθούν ως φθηνό εργατικό δυναμικό σε ειδικές οικονομικές ζώνες, ένας κλασικός φιλελεύθερος δεν μπορεί να το δεχτεί, παιδί μου όμως. Δεν αναφερόμαστε στους μετανάστες μόνο. Και δεν αναφερόμαστε σε υποχρεωτική εργασία. Mm-hmm. Αναφερόμαστε σε εργασία κατ' επιλογή, όποιος θέλει. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν βγήκε ποτέ. Όπως γράφτηκε ότι... Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το πήρα από δημοσίευμα, από το πρόγραμμά σας το πήρα. Θα φτιάξουν... Ναι, αλλά... Το οποίο το έχω κάνει φίλο και στερό. Στο πρόγραμμα όμως αναφέρεται ότι αυτό θα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να εργαστεί εκεί πέρα. Mm-hmm. Ή μετανάστη είτε Έλληνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αντιπρόταση. Διότι το μεταναστευτικό, μια που μπήκαμε στα βαθιά από την αρχή, δεν είναι το πρόβλημα ανάμεσα στο Γιώργο και στον Χασάν. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο μπορεί να είναι φίλοι. Μπορεί να είναι εξαιρετικοί φίλοι και να είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Όμως είναι αδύνατον η Ελλάδα να απορροφήσει τη δυστυχία όλου του κόσμου όταν έχει ήδη τη δική της. Αυτό σημαίνει ότι για να μην είναι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, που οι πάντες λένε ότι μέχρι τώρα ήταν ξέφραγο αμπέλι, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να εμποδιστεί η νέα γενιά μεταναστών. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι πια Έλληνες ή καμιά φορά είναι περισσότερο Έλληνες. Έλληνες γενιές ή γίνεσαι? Σαφώς γίνεσαι. Είναι ο μέτοχος της ημετέρας παιδείας. Όποιος έχει παιδεία ελληνική, αλλά είναι κουβέντα γιατί θα πει παιδεία ελληνική, έτσι, δεν είναι η εθνικοφροσύνη. Σας πιστώνω ότι είστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει μιλήσει για επαναφορά των αρχαίων ήδη από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Ναι, η ελληνική παιδεία λοιπόν είναι η ανεκτικότητα, αλλά είναι και ορθός λόγος. Κάποιος δηλαδή, μπορεί να σας το καταλογίζει βέβαια. Κύριε Μπογδάνο, να τελειώσω αυτή την έννοια, παρακαλώ. Γιατί δεν θα. Δεν θα μείνει μια σαφής εντύπωση. Όταν λοιπόν λέμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει άλλους μετανάστες, εκτός αν υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να πιστεύει ότι μπορεί να απορροφήσει κι άλλους. Αν δεν μπορεί να απορροφήσει κι άλλους, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να εμποδιστούν. Δεν είναι ο ηλεκτροφόρος φράχτης. Πουθενά δεν γράφουμε τη λέξη ηλεκτροφόρος. Λέμε φράχτης. Mm-hmm. Με συστήματα απόθεσης, τα οποία μπορεί να είναι κάμερες, μπορεί να είναι περιπολίες. Αλλά ας πει κάποιος με ποιο τρόπο θα πρέπει να εμποδιστούν αυτοί που έρχονται. Με κάποιο τρόπο. Είναι όμως ένα θέμα που ξεπερνάει τη δυνατότητα ενός κόμματος. Είναι υπερεθνικό. Οι μετακινήσεις πληθυσμών αυτή την περίοδο θυμίζουν άλλες εποχές που η νομαδική ζωή οδηγούσε σε τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών. Το ίδιο γίνεται τώρα. Γιατί όταν υπάρχει κάπου πλούτος ή θεωρητικός πλούτος, γιατί η Ευρώπη γίνεται ένα μια φτωχή περιοχή σιγά σιγά και δεν το έχει καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν κάπου υπάρχει θεωρητικός πλούτος και υπογεννητικότητα και κάπου αλλού φτώχεια και υπεργεννητικότητα, αυτοί έρχονται εδώ. Άρα αυτή την ροή πληθυσμού με κάποιο τρόπο θα πρέπει να την διαχειριστεί η Ελλάδα, η Ευρώπη και ένας πολιτικός είναι πολιτικός για να προτείνει λύσεις. Και εγώ συζητάω πάντα με αντιπρόταση. Η πολιτική σας καταγωγή ποια είναι, θέλοντας να πω από ποια στάδια έχετε περάσει πολιτικής δραστηριοποίησης και επίσης, αν μου επιτρέπετε μία προσωπική ερώτηση και όντως απηχεί ειλικρινή απορία, από το σπίτι σας ποιες ήταν οι πολιτικές αρχές τις οποίες μετά φέρατε κατά τη διάρκεια της ζωής σας? Στο σπίτι των παππούδων, στο μεταξοχώρι της Αγίας, υπάρχουν τα πρώτα κομμουνιστικά έντυπα πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι παππούδες μου ήταν παραγωγή και εξαγωγής με διεθνή δραστηριότητα.
Και ήταν, ας πούμε, βενιζελική, να σας το πω έτσι. Με φιλεργατική αντίληψη και με μια ουμανιστική θεώρηση των πραγμάτων. Έχουν δώσει ψωμί σε πολύ κόσμο. Μετά στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα εξασθένησε. Αλλά πάντα, ας πούμε, υπήρχε μια αντίληψη προοδευτική και αριστερή. Ο άντρας της θείας μου, ο Δημήτρης Ολέτσιος, ο φωτογράφος, έχει εξοριστεί. Ο παππούς της μητέρας μου επίσης έχει κάνει εξορία ως αριστερός. Τόση χολή προς το ΣΥΡΙΖΑ τότε πώς σας προέκυψε? Γιατί δεν είναι αριστεροί αυτοί. Είναι κρατιστές, καταλαβαίνετε. Γράφετε, ξέρετε είναι, τι. Είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Αριστερός. Είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για το σύνολο της κοινωνίας. Όχι για το σύνολο των κολλητών μου. Το κολλητιλίκι λοιπόν που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι που μας οδήγησε μέχρι τώρα εδώ που είμαστε. Και αν ισχύσουν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα σβηστεί από το χάρτη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία αντίληψη. Καταρχήν, δεν έχει καμία αντίληψη. Γράφεται κάτι είναι, το οποίο... Είναι άνθρωποι αμόρφωτοι, με την ετυμολογική έννοια, αδιαμόρφωτοι. Δηλαδή δεν έχουν μορφή. Γράφεται δεν κάτι έχει μορφή το οποίο όμως μπορεί να εξοργήσει πολύ κόσμο. Η Χρυσή Αυγή, λέτε, έχει ιδεολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα. Ποια είναι η ιδεολογία της ακόμα, Χρυσής? Ο ναζισμός... Ακόμα ένα λάθος. Ένα λάθος κατανόησης των νεοελλήνων. Όταν κάποιος λέει ότι η ιδεολογία μου είναι ο ναζισμός, αυτό είναι ιδεολογία. Δεν σημαίνει καλή ιδεολογία. Έχουμε συνηθίσει στην ιδεολογία να βάζουμε θετικό πρόσημο. Όχι, η ιδεολογία είναι ένα σύστημα... απολύτως. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία ιδεολογία. Να το αντιληφθούν και οι τηλεθεατές. Η ιδεολογία είναι ένα δομημένο σύστημα ιδεών, ακόμα και απεχθών. Αυτό είναι μια απεχθής ιδεολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όπου φυσάει ο αέρας. Είναι αυτό που σας είπα, αμόρφωτοι. Δεν έχουν μορφή. Καμία δηλαδή από τις προτάσεις τους δεν είναι αυτή συγκεκριμένη. Δεν υπάρχουν συνεπείς αριστεροί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για την Αργεντινή, πάμε στην Αργεντινή, βλέπουμε ότι γίνεται ο κακός χαμός, το αλλάζουμε, πάμε στην Αμερική, το παίζουμε λίγο πιο κυριλέ. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι πάντα τα κόμματα της αριστεράς είχαν μια λαϊκίστικη προσέγγιση, χάιδευαν τα αυτιά του κοινού. Δεν πρότειναν τίποτα και όταν έβλεπαν ότι το κοινό πήγαινε λίγο πιο δεξιά, το λαϊκίστικο το κάνανε λίγο πιο δεξιό. Αντιληφθείτε... Πιο ακραίο, πιο ακραίο. Απολύτως. Πότε ήταν η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, υποστήριζε τα σπασίματα, τα καψίματα. Okay. Και ποιο κόμμα έχει ιδεολογία, εκτός από τη Χρυσή Αυγή? Διότι φοβούμαι ότι με αυτό το οποίο γράψατε ή είπατε, μάλλον γράψατε και δει στο Facebook, στερείτε... Ναι. Την ιδεολογία από όλα τα κόμματα, είπατε πριν να μην μείνουμε σε ταμπέλες. Σαν να... Συνέκρινα, κύριε Μπογδάνε. Ποιο κόμμα έχει ιδεολογία? Συνέκρινα. Εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό θέλω δύο ακραίες εκφάνσεις που για μένα είναι εξίσου απεχθείς και εξίσου επικίνδυνες. Τις οποίες όμως εκφάνσεις το σύστημα μέχρι τώρα τις χρησιμοποιούσε. Γιατί έλεγε, κοιτάξτε αυτή την κακή που είναι. Οι μεν κλείνουν τους δρόμους, εμποδίζουν τα πλοία να φύγουν, οι δε σφάζουν, πλακώνουν. Ελάτε σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε οι πολιτισμένοι, οι αστεί. Ελάτε να σας κλέβουμε εμείς με ωραίο τρόπο, να μην το παίρνετε χαμπάρι. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Να τρώμε όλη την τούρτα και να σας πετάμε και κανένα δυο, έτσι, λίγα ψυχία παντεσπανιού. Ποιο κόμμα πλην της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με το επιχείρημα το οποίο κουκουέ. Αρθρώσατε. Το κουκουέ. Ωραία. Συνεπώς, Χρυσή Αυγή, κουκουέ, κανένας άλλος δεν έχει ιδεολογία. Κανένας. Ακριβώς. Κανένας. Πείτε μου ένα κόμμα το οποίο να έχει μια στάση, ας πούμε. Δηλαδή, ένα αστικό κόμμα. Ποιο είναι το αστικό κόμμα σήμερα? Αυτό δεν αποτελεί αβάντα. Ποιο είναι το σοσιαλιστικό? Ήταν το Πασόκ ποτέ σοσιαλιστικό? Αυτό ήταν δεν αποτελεί αβάντα προς τη Χρυσή Αυγή? Καθόλου. Καθόλου. Λέω ότι έχουν μια απεχθή ιδεολογία. Είναι θέμα ενιών. Δεν το είπατε έτσι. Είπατε ότι έστω και στρεβλά. Κύριε Μπογδάνε, μιλάμε για αυτά που λέμε τώρα ή για αυτά που κατανοήθηκαν λάθος πριν από δύο μήνες? Μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν υποθεί και τα οποία πρέπει να κατανοηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι εξήγησα ότι μία ιδεολογία θεωρητικά είναι ένα σύστημα ενιών με εσωτερική συνέπεια ακόμα και απεχθών. Πόσο πιο απλά να το πω. Λείπουν πολλές φορές οι οξείες αυτές αντιπαραθέσεις που έχετε φέρει πριν με το ΣΥΡΙΖΑ με την άκρα δεξιά. Από τον δημόσιο λόγο σας. Καθόλου. 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 Θεωρώ ότι η άκρα δεξιά είναι κοινή κακοποίηση του κοινού ποινικού κώδικα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τον μετανάστη είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν είναι ιδεολόγοι, ας πούμε, της καθαρότητας της φυλής. Κάθε άλλο. Συμφωνώ. Και έχουμε πει και η θέση της δημιουργίας είναι
ότι και οι δύο οδηγούν τη χώρα σε μια κατάσταση ζούγκλας ή Βαϊμάρης, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να έχουμε και ιστορικά ανάλογα. Όμως, το ξαναλέω, ότι και τα δύο άκρα, γιατί θυμηθείτε ότι άκρο ήταν ο λαός, μέχρι πριν από λίγο. Αυτό θεωρούνταν άκρο. Και τα δύο άκρα τα εκμεταλλεύεται το σύστημα, το οποίο λέει ότι να, αυτοί είναι οι κακοί. Εμείς είμαστε οι καλοί, είμαστε οι πολιτισμένοι. Ελάτε να κλέψουμε μαζί. Και όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό υπήρχαν και γι' αυτό κανένας, ας πούμε, δεν μπορούσε να πιάσει τους γνωστούς άγνωστους. Είχε γίνει ανέκδοτο οι γνωστοί άγνωστοι, γιατί τους χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Και όταν μάλιστα ήρθε η Χρυσή Αυγή, ήταν δώρο εξ ουρανού για το σύστημα, γιατί σου λέει να. Παίρνω τις ψήφους από τους νοικοκυρέους της δεξιάς, όπως τους έπαιρνα από τους νοικοκυρέους που ήταν προοδευτικοί και δεν θέλανε να ψηφίσουν την ακραία αριστερά. Όμως την πάτησαν. Και την πάτησαν, όπως μου περιγράφει ένας ταξιτζής στην Κάλυμνο, που ήμασταν πριν από μερικές μέρες. Mm-hmm. Λέει, εγώ ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Όλη η οικογένεια τώρα ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Δεν τους πιστεύω, τους ηχαίνομαι. Αλλά ζω για τη μέρα που ο Κασιδιάρης θα πλακώσει στο ξύλο τον Βενιζέλο μέσα στη Βουλή. Ή και τον Μπάκη. Γι' αυτό. Και μετά θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι λοιπόν που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή και αρκετοί από αυτούς που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνουν επειδή ασπάζονται την ιδεολογία των λωστών και των σιδερογροθιών, των μεν ή το αλαλούμ και το ό,τι μου κατέβει λέω τον δε. Mm-hmm. Το κάνουν επειδή νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χτυπήσουν ένα σύστημα που δεν μπορεί να χτυπηθεί αλλιώς. Εκεί είναι το λάθος όμως. Γράφει ο Νίκος Ξηδάκης στην Καθημερινή την περασμένη Κυριακή. Το κενό έκφρασης του κεντρώου χώρου είναι ένα μέτρο της πνευματικής και ιδεολογικής κρίσης. Ίσως το πιο φανερό. Εγώ νομίζω ότι ο κεντρώος χώρος έχει πληθωρισμό έκφρασης και κενό πράξης. Αν έχουμε. Δεν λέτε ακούσει. Κενό δράσης επειδή είναι το. Ποιο λέμε κενό δράση καθόλου. Ίσα-ίσα, εμείς συνεργαστήκαμε με τη δράση και δεν τρεπόμαστε που συνεργαστήκαμε με τη δράση. Της προάλλας στην Καλαμάτα ήταν και η κυρία Λιμπεράκη. Βεβαίως. Βεβαίως. Στην ημερίδα της δημιουργίας ξανά, η κυρία Λιμπεράκη. Ότι αυτό ο περιώνυμος, ας πούμε, κεντρός χώρος πάσχει από μερικούς πυροβολημένους, να το πω έτσι λαϊκιστή. Ποιοι είναι οι πυροβολημένοι? Αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της ιδεολογικής καθαρότητας, της ιδεολογικής ορθοδοξίας, ας πούμε. Mm-hmm. Οι οποίοι δεν θέλουν. Κάτι που να είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που πίστευαν, η οποία είναι μια παρεούλα και εσύ τώρα πώς έρχεσαι και μας χαλάς την παρεούλα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα αυτού του χώρου και σε όλες τις ομάδες που προσπαθούν να εκφραστούν. Διότι ο κεντρώος χώρος, δηλαδή ο χώρος της συνένεσης, mm-hmm. του ορθολογισμού, του κοίταξε να δεις, μπορούμε να συνεννοηθούμε, του δεν θέλουμε να μπούμε για να κλέψουμε, γιατί, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι η ηθική μας συμφέρει, όπως είπαμε, στην ιδρυτική μας συνδιάσκεψη. Είναι ένας χώρος πάντα πλούσιος σε στελέχη, σε ιδέες, αλλά δεν μπορούσε να βρει κοινή, ας πούμε, κοινή πλατφόρμα έκφρασης, κοινό όχημα, να το πω έτσι. Τώρα προσπαθεί να βρει, δεν είναι εύκολο. Διότι, όπως σας λέω, πάλι υπονομεύεται από αυτούς τους υπέρμαχους της ιδεολογικής καθαρότητας. Το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, το κόμμα του κυρίου Μάνου, η δημιουργία ξανά με τον Θάνο Τζίμερο, η φιλελεύθερη συμμαχία, τώρα η δημοκρατική, offshoot που λένε οι Αμερικανοί, ίσως στελεχειακά και της φιλελεύθερης συμμαχίας. Η δημοκρατική ήταν στη δημιουργία. Απεχώρησαν κάποια στιγμή, χωρίς να mm-hmm. επίσημα, έτσι, κάποια στιγμή απεχώρησαν, κάποιοι ξαναήρθαν. Πόσο της 100 ναι. είναι όλος αυτός ο χώρος, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, ας το κάνουμε λίγο μπακάλικα. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 15%. 15%. Τουλάχιστον. Στη Βουλή που είναι αυτό τουλάχιστον, το πράγμα. Διότι εκεί θα περιλάβω και όσους ψηφίζουν με τα βδελιγμίας mm-hmm. Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολλοί οι Πασόκ, ας πούμε. Κυρίως Νέα Δημοκρατία, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είπαν ότι. Με τίποτα δεν την πάω, έτσι. Αλλά προκειμένου να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταρρεύσει η Ελλάδα την άλλη μέρα, κλείνω τη μύτη και ρίχνω το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Απορία. Γιατί ο. Αυτοί είναι αρκετοί. Γιατί αν, ο δηλαδή, κόσμος του συστήματος. Αν υπήρχε, συγγνώμη, αν υπήρχε ένα σύστημα αναλογικό, mm-hmm. απλής ή τέλος πάντων απλούστερης αναλογικής, απλής αναλογικής, θα ήταν πάνω από 15 σίγουρα. Απορία. Γιατί το σύστημα να χτυπήσει τη δημιουργία ξανά, μιλώ για το μεσοδιάστημα των εκλογών, που θα κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία,
και να μην χτυπήσει τη Χρυσή Αυγή, που πάλι θα κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι θεωρητικά η ψήφη της Δημιουργίας ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στο να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μα η μισή Χρυσή Αυγή μπορεί να. Εάν οι δημοσκοπήσεις. Είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, μπορεί, το έχουμε δει αυτό. Είναι πολλοί ψηφοφόροι από παντού. Η Χρυσή Αυγή έχει μεγαλύτερη, ας πούμε, σύνδεση με τη δεξαμενή ψηφοφόρων των πρώην Νεοδημοκρατών από όσο έχει δημιουργία ξανά, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω δει εγώ. Εμείς απευθυνθήκαμε σε σκεπτόμενους και σε ανθρώπους οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα υιοθετούσαν την λογική της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Ο ψηφοφόρος που πήγε στη Χρυσή Αυγή λέγοντας ότι κάψτε τα, σπάστε τα, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω ας πούμε, να βγαίνω από το σπίτι μου, που κάποια στιγμή δικαιολογημένο γι' αυτό, έτσι, να βγαίνω από το σπίτι μου με ασφάλεια, mm-hmm. αυτός δύσκολα ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αν οι δημοσκοπήσεις δείχναν τη Νέα Δημοκρατία με 6% μπροστά mm-hmm. στις τελευταίες εκλογές, δεν θα μας χτυπούσαν. Γιατί συμφέρει, ας πούμε, στη μεταρρύθμιση το να βάζουμε στην ατζέντα πράγματα τα οποία κανένας άλλος δεν τα έφυγε μέχρι τώρα. Δηλαδή την ανομία της αριστεράς. Εμείς τη βάλαμε στην ατζέντα. Εμείς μιλήσαμε ότι η νόμος είναι ο νόμος. Δεν είναι ο νόμος το δίκαιο του εργάτη, διότι και ο εργάτης δεν συμφωνεί με τον άλλο εργάτη, όπως στη Χαλιβουργία του Βόλου. Όπου οι εργάτες της Αθήνας πήγαν και πλακώσαν τους εργάτες του Βόλου, γιατί οι μεν θέλαν να απεργήσουν, οι άλλοι θέλαν να δουλέψουν. Έχω ακόμα μία ερώτηση για το κατά πόσο νομιμοποιείστε να απορρίπτετε συλλήβδιν τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω αν μιλάτε προσέξτε, τώρα. Συλλήβδιν. Όλα σε λίγο. Όλα σε δεν λίγο. Απορρίπτω κανένα, θέλω να σας ρωτήσω κανένα χώρο αν μιλάτε αναφέρομαι στους ανθρώπους. Αλλά τώρα στην με τον κύριο Σαμαρά θα κάνουμε διαφημίσεις. Προετοιμάζω εσάς και το κοινό. Δεν θα απαντήσω για να. Παραιτηθήκατε και πάτε για συνέδριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας απαντήσω μονολεκτικά, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά. Ναι, ναι. Ή αν έχετε μιλήσει με τον κύριο Σαμαρά, ή με ποιους έχετε μιλήσει με τη Νέα Δημοκρατία, και αν σας γίνονται ακόμα ανοίξεις. Ούτως ή άλλως αρχίζει και ξαναακούγεται ένα έτσι, σούσουρο περί ανασχηματισμού. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εν το μέσο της νυχτός, με τον Θάνο Τζίμερο, ελπίζω να σας κρατάμε σε μία αλφα εγρήγορση. Με τον Σαμαρά έχετε μιλήσει ποτέ? Τον ίδιο τον Σαμαρά έχετε σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο? Ω, Αντώνη, τι κάνετε? Ω, Θανάση, πώς είστε? Μα δεν είδατε τώρα ότι καταργείται η υποχρέωση των διοικητών των νοσοκομείων να έχουν πτυχίο? Για μένα το κάνανε. Θα σας κάνει διοίκηση νοσοκομείου. Βέβαια, για να διοριστώ. Δεν θέλατε να γίνετε σταθμάρχης? Για να διοριστώ σε κάποιο νοσοκομείο, βέβαια. Είναι προφανές. Σταθμάρχης ίσως καλύτερα. Για σταθμάρχης νομίζω ότι χρειάζεται απολυτήριο δημοτικού και έχω. Ναι. Αλλά δεν έχετε πανεπιστημίου πτυχίο. Τώρα λέτε ότι συνειδητά δεν πήρα το πτυχίο από την ΑΣΟΕ. Και κάθεται και σκέφτεται τώρα όλος από εκεί έξω. Τι εννοεί συνειδητά? Εντάξει. Δεν το πήρες, ρε παιδί μου, όχι επειδή δεν ήσουν αρκετά καλός, επειδή το παραμέλησες. Αλλά συνειδητά δεν πήρα το πτυχίο στην ΑΣΟΕ. Μου μέναν πέντε μαθήματα και είπα, δεν θα το πάρω. Δεν θέλω πτυχίο πανεπιστημίου. Θα απαντήσω για το Σαμαρά μετά, γιατί. Ναι. Εγώ ουδέποτε εμέμφθην αυτούς οι οποίοι απεφύτησαν. Ουδέποτε. Mm-hmm. Απλώς πάντα στη ζωή μου έκανα πράγματα που τα θεωρούσα ενδιαφέροντα mm-hmm. και ουσιώδη. Και τα παρατάγατε μετά. Εάν έπαβε να είναι ενδιαφέρον και ουσιώδες, ναι. Δεν με ενδιέφερε δηλαδή το τυπικό προσόν ενός πτυχίου της ΑΣΟΕ, μόλον ότι ήμουν αριστούχος και υπότροφος. Ήμουν μαθητής του 20. Μπήκα από τους πρώτους και συνέχισα με πολύ καλούς βαθμούς. Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Πήγκωσα. Δεν το έκανα ηρωικά, δεν έκανα μια ηρωική έξοδο. Είπα ότι μπορώ να μάθω περισσότερα οικονομικά, γιατί ξέρω καλά οικονομικά. Δηλαδή την περίοδο που ήμουν φοιτητής, ήμουν σοβαρός φοιτητής, περνούσα μαθήματα, δεν χρωστούσα κτλ. Μπορώ λοιπόν να μάθω περισσότερα οικονομικά, διαβάζοντας μόνος μου. Αλλά δεν είχα κανένα λόγο να πηγαίνω τώρα στο μάθημα και ξαφνικά να μαθαίνω ότι δεν έγινε μάθημα γιατί έγινε κατάληψη της αίθουσας και θα συζητήσουμε για την Καράγουα. Ή να βλέπω καθηγητές οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τους θεωρούσα ανεπαρκείς και για δασκάλους δημοτικού. Με τον Σαμαρά έχετε μιλήσει? Τον κύριο Σαμαρά. Μιλήσει, ναι. Ναι, έχουμε μιλήσει. Τι έχετε πει? Πριν τις εκλογές, όχι τώρα. Mm-hmm. Τι είχατε πει τότε? Το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας. Mm-hmm. Και εγώ είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αλλάξει η Ελλάδα. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα,
Όμως τα κόμματα δεν τους αφήνουν να εκφραστούν. Mm-hmm. Τα κόμματα λειτουργούν ως μηχανισμοί συγκεκριμένης νομής του πλούτου. Εάν τα ίδια κόμματα δεν αποφασίσουν να εξηγιάνουν τον εαυτό τους, εγώ δεν έχει κανένα νόημα να συμπράξω με κάποιο κόμμα το οποίο θα με έβαζε στην άκρη, θα με ακύρωνε. Διότι πες ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να κάνω κάτι που να είχε, που να ήταν μια σημαντική αλλαγή και να απαιτούσε τις υπογραφές άλλων, ξέρω εγώ, τριών υπουργών, ας πούμε. Δεν θα μπαίναν. Θα ξεσηκώνονταν οι συνδικαλιστές, θα ξεσηκώνονταν η νομενκλατούρα του Υπουργείου ή του οργανισμού και αυτό το πράγμα θα το μπλοκάριζε. Σας είχε προτείνει συνεργασία ή ενσωμάτωση? Εν πάση περιπτώσει, η κουβέντα δεν έφτασε τόσο βαθιά, διότι... Τώρα είστε σε διάβολο επικοινωνίας. Διότι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι περιμένουμε από τα κόμματα, αυτά που θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα, περιμένουμε να κάνουν την αυτοκάθαρση. Τώρα είστε σε διάβολο επικοινωνίας. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Ιδιαίτερα δύσκολο. Mm-hmm. Όχι, τώρα δεν είμαστε. Το λέω με κάθε σαφήνεια. Ορισμένες φορές... Δεν είμαστε. Το ότι τυχαίνει, ας πούμε, κάποια στιγμή να βρεθούμε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή της αριστεράς. Ελάχιστα δεύτερα για οικονομία χρόνου. Ορισμένες φορές μας έχετε συνηθίσει σε ορισμένους χαρακτηρισμούς που φαίνεται σαν να μην δείχνουν ότι έχετε συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεστε στο επίκεντρο της δημόσιας σφαίρας. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και αριστερή, κατά μία έννοια, σε παρένθεση, και γυναίκα, παρένθεση, λέμε τώρα, και υπερασπίστρια βιαστή. Άμα πέφτει εν τη παλάμη, ο καλός, ο μήλος, όλα τα αλέθη. Αυτό ευθέως δεν είναι λίγο λεκτικός κασιδιαρισμός? Διαφωνεί κανένας? Διαφωνεί κανένας? Πολλοί μπορούν να διαφωνήσουν. Ας το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλού το πάω. Αυτό δεν είναι λίγο λεκτικός ή λεξικός κασιδιαρισμός? Δεν είναι τι μιλάς εσύ μωρή τώρα, σκάσε Βενιζέλο? Αυτό είναι το οποίο θέλετε είναι να περάσει? Μία έκφανση του λεκτικού τζιμερισμού. Mm-hmm. Είμαι αυθόρμητος, είμαι κατά του ξύλινου λόγου, mm-hmm, και μερικά πράγματα θέλω να τα λέω με το όνομά τους. Έτσι όπως εγώ το αισθάνομαι. Οι αναγνώστες ή οι ψηφοφόροι βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Πότε είναι το συνέδριο? Από την πρώτη στιγμή οι συμβουλές πάνω σε αυτό ήταν 360 μοιρών. Να είσαι οξύς τσεκουράτος γιατί έτσι σε αγαπήσαμε. Στρογγύλεψε το λίγο, χάνεις τους νοικοκυρέους. Ναι. Ναι, εγώ είμαι ο εαυτός μου. Καλά, και νομίζω... από κάτω η φάσα στην εκπομπή νομίζω... λέει ευθέως, οπότε εμένα με καλύπτεται. Ωραία, σε αυτή την εκπομπή λοιπόν μιλάω όπως μιλάω οπουδήποτε αλλού. Ευθέως μιλάω. Καλό είναι να εκφράζουμε... Εξού και σας τα έθεσα όλα... Αυτά χαρτί, που σκεφτόμαστε. Καλαμάρι με ναι, τον Ι γιατί, και γιατί με το σίγμα. Ο άλλος, καθώς σχηματίζει μια εικόνα, πότε το συνέδριο, πρέπει να έχει όλες τις παραμέτρους. Πριν σας καληνυχτήσω. Το συνέδριο θα γίνει, από ό,τι φαίνεται, την τελευταία ή την προτελευταία εβδομάδα του Απριλίου, αλλά θα ξεκινήσει από τώρα. Δηλαδή το συνέδριο θα διαρκέσει πάρα πολύ διαδικτυακά. Θα είναι η πρώτη φορά που ένα συνέδριο γίνεται διαδικτυακά με διαδικτυακή ψηφοφορία. Έχουμε κάνει μια... Υπάρχει περίπτωση να παρατήσετε τη Δημιουργία ξανά, έτσι πριν πούμε μια καλή νύχτα? Υπάρχει περίπτωση η Δημιουργία ξανά να πει ότι δεν θέλω το τζιμέρο για επόμενο αρχηγό. Ναι, παιδί μου. Απλό είναι. Εσείς υπάρχει περίπτωση να αφήσετε τη Δημιουργία ξανά, να πείτε βαρετά, εμείς, δεν πάει αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε όχι για να μπούμε στην πολιτική, αλλά για να αλλάξουμε την πολιτική. Okay. Έχουμε ένα στόχο. Αυτός ο στόχος θα αποτυπωθεί, ας πούμε, στις εκλογές του 2014, στις ευρωεκλογές, με έναν τρόπο πιο χαλαρό. Δηλαδή το 2014 οι ψηφοφόροι ψηφίζουν περισσότερο αυτό που δώσατε έναν ορίζοντα. Εάν λοιπόν μέχρι τότε η Δημιουργία δεν καταφέρει να πείσει ότι είναι μια αξιόπιστη πρόταση για ουσιαστική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, θα αποχωρήσω. Εγώ θα αποχωρήσω. Εάν πείσει, θα συνεχίσουμε. Μπαμ, έσκασε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιμαρέ. Ελπίζω να μην έσκασαν οι τηλεθέατες. Και να σκάσαν, εντάξει, μπορεί και να τους έκανε καλό σε μερικούς. Κυρίες και κύριοι, εντάξει, πρέπει να κλείσουμε. Καταλαβαίνετε, η ώρα έχει περάσει. Σας ευχόμαστε καλό ξημέρωμα και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε εδώ την επόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.